Πώς θα ήταν αλήθεια να νιώθαμε ότι δεν είμαστε ζωντανοί, ότι είμαστε νεκροί, ότι μας λείπει κάποιο όργανο και να μην μπορούσε κανείς να μας πείσει για το λάθος της σκέψης μας, του συλλογισμού μας? Αυτό είναι το σύνδρομο Κοτάρ, η εφιαλτική ασθένεια των λεγόμενων ζωντανών νεκρών. Λέγεται αλλιώς και walking corpse, σώματα που περπατάνε. Σε αυτό το σύνδρομο ο πάσχουν πιστεύει ότι είναι νεκρός, ότι δεν υπάρχει ή ότι έχει χάσει κάποια ιστορικά του όργανα ή ακόμα και όλο του το αίμα. Περίεργο είναι αλήθεια. Τρομακτικό. Ο εγκέφαλος είναι το πιο περίπλοκο όργανο του ανθρωπίνου σώματος και γνωρίζουμε πολύ καλά τώρα τελευταία το πώς λειτουργεί. Ανακαλύψεις επιστήμης είναι σαφείς. Όλοι μας χρησιμοποιούμε τελικά περίπου το 10% αυτού του εγκεφάλου, αλλά δεν ξέρουμε τι κρύβεται πίσω, στους σκοτεινούς θαλάμους του. Πολλές ψυχικές διαταραχές οφείλονται στον εγκέφαλο και πολλές φορές δεν γνωρίζουμε καν πώς και αν θεραπεύονται. Μια από αυτές τις πιο ακραίες ψυχικές διαταραχές είναι το σύνδρομο Κοτάρ. Σπανιότατο βέβαια. Η πρώτη καταγραφή έγινε το 1880 από τον νευρολόγο Ιούλιο Κοντάρντ. Γι' αυτό και ονομάστηκε έτσι. Και πλήττει περίπου 1 έως 2 άτομα στο δισεκατομμύριο. Σπανιότατο. Τα άτομα που πάσχουν από αυτό το σύνδρομο έχουν την τάση να απομονώνονται και δεν είναι σε θέση να φροντίζουν σωστά τον εαυτό του. Το σύνδρομο συναντάται συχνά σε άτομα που πάσχουν από σχιζοφρένεια. Συνήθως αρνούνται την ύπαρξή του. Αυτό σημαίνει ότι δυσκολεύονται ιδιαίτερα να έχουν μια αίσθηση τη πραγματικότητα. Συχνά πεθαίνουν από σιτία, καθώς δεν τρώνε, είτε όπως πιστεύουν, οι νεκροί δεν έχουν ανάγκη τροφής. Για να θεραπευτούν, χρειάζεται ψυχιατρική παρακολούθηση και θεραπεία με ισχυρά αντικαταθλιπτικά. Ποιο είναι όμως το περιστατικό που ανέδειξε στην περίπτωση? Ένας 48χρονος άνδρας, ο οποίος πίστευε ότι ο εγκέφαλός του είναι νεκρός, έφερε στην επιφάνεια μια από αυτές τις πιο σπάνιες ασθένειες. Είπαμε το όνομά του από τον Γάλλο Ζικ Κοτάρ. Αυτό την πρωτοπεριέγραψε ως σύνδρομο των ζωντανών νεκρών. Όπως διαβάζουμε στο ιατρικό περιοδικό Κόρτεξ, ο άτυχος 48χρονος αποκαλύφθηκε το 2013 ότι υπάρχει αυτό το σύνδρομο, μια σοβαρή ψυχολογική διαταραχή, στην οποία, όπως είπαμε, ο πάσχων πιστεύει ότι μέλη ή όργανα του σώματός του είναι νεκρά. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι ασθενείς πιστεύουν ότι είναι ζωντανοί νεκροί. Αυτός ο ασθενής πίστευε ότι ο εγκέφαλός του ήταν νεκρός, παρά το γεγονός ότι ζούσε και δεν παρουσίαζε κανένα μα κανένα παθολογικό σύμπτωμα. Μάλιστα, πριν προσφύγει σε γιατρούς για βοήθεια, είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει με ηλεκτροπληξία. Ευτυχώς ανεπιτυχώς. Οι ασθενείς που πάσχουν με αυτό το σύνδρομο οδηγούνται σε ασιτία, είπαμε, καθώς θεωρούν άσκοπο να τρώνε, γιατί όντας νεκροί εντός εισαγωγικών, και συχνά βυθίζονται σε βαθύτατη κατάθλιψη. Πάντως, αυτή η υπόθεση του 48χρονου ίσως ανοίξει το δρόμο για δραστική θεραπεία του συνδρόμου. Ποιες εξετάσεις μπορούν να γίνουν γι' αυτό? Αξιονικές τομογραφίες του εγκεφάλου έδειξαν τότε ότι μοιάζει σαν να κοιμάται. Παρουσίαζαν εξαιρετικά χαμηλή μεταβολική δραστηριότητα. Σαν ένας εγκέφαλος σε ύπνωση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο ασθενής να αισθάνεται νεκρός και να αναπτύξει μακάβριες συνήθειες ακόμα και να περνάει ώρες σε νεκροταφεία. Τελικά ο 48χρονος με κατάλληλη φαρμακοθεραπεία μπόρεσε να επιστρέψει από τη χώρα των ζωντανών νεκρών. Πιστεύουν οι επιστήμονες ότι το σύνδρομο Κοτάρ πιθανώς οφείλεται σε μεταβολές κάποιων σημείων του εγκεφάλου που επηρεάζουν την προσωπικότητα. Η πρώτη, είπαμε, καταγραφή για αυτόν τον ασθενή έγινε και η αφορμή για να ερευνηθεί περισσότερο ήταν ότι δεν έβρισκε κανένα λόγο για να φάει. Κατά τη γνώμη του, δεν ήταν δυνατόν να πεθάνει αφού είναι ήδη νεκρή. Συμβουλεύανε δηλαδή να φάει, αλλά επέμενε ότι θα πέθαινε. Μετά από λίγο καιρό, πραγματικά πέθανε από υποσιτισμό. Αυτή είναι μια άλλη περίπτωση. Ματμαζέλ X ονομάστηκε, για να τη δώσουν ανωνυμία. Αυτή η περίπτωση αποτελεί μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή του Κοτάρο, αφού ο ασθενής νόμιζε ότι ήταν άτρωτος απέναντι στο θάνατο. Γιατί πίστευε αυτή η κυρία ότι δεν θα πέθανε ποτέ. Τα άτομα λοιπόν που αισθάνονται έτσι ως ζόμπι, θα λέγαμε, είναι αποκομμένα από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μπορεί να αισθάνονται ότι δεν υπήρξαν ποτέ. Μερικές φορές μπορεί να σταματήσουν και να μιλάνε. Ενώ δεν λείπουν φορές που αρνούνται να τραφούν καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει πια ανάγκη. Τέλος, πολλοί είναι εκείνοι που προσπαθούν να αυτοτραυματιστούν. Ένα από τα κύρια συμπτώματα της ψευδαίσθησης Κοτάρ είναι ο μηδενισμός. Δηλαδή η πεποίθηση ότι τίποτα δεν έχει καμιά αξία ή νόημα. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την πεποίθηση ότι τίποτα δεν υπάρχει πραγματικά. Αυτό σημαίνει ότι δυσκολεύονται ιδιαίτερα να έχουν αίσθηση πραγματικότητας, μια θέληση για καλή ζωή και επικοινωνία με τους γύρω τους. Επιπροσθέτως, η κατάθλιψη σχετίζεται στενά με το σύνδρομο. Σε μια έρευνα του 2011 σημειώθηκε ότι το 89% των τεκμηριωμένων τέτοιων περιπτώσεων περιλαμβάνουν και κατάθλιψη ως σύμπτωμα.
Η μέση ηλικία των προσβεβλημένων που έχουν ερευνηθεί ήταν τα 52 έτη. Γιατί κάποιοι πίστευαν νωρίτερα ότι ήταν μια κατάσταση ηλικιωμένων. Όμως συχνά δεν μπορεί να αποκλειστεί, μάλλον καλύτερα, να εμφανιστεί σε παιδιά και σε εφήβους. Ειδικότερα σε άτομα κάτω των 25 ετών που πάσχουν, αυτά τείνουν να έχουν και μια διπολική κατάθλιψη στα πρόθυρα της σχιζοφρένειας. Προηγούμενες δημοσιεύσεις, ειδικά με το σύνδρομο, έχουν δείξει σχέση με πονοκεφάλους, κρίση επιληψίας, θρόμβωση του κόλπου του οβελιαίου, όπως ονομάζεται, εγκεφαλική ατροφία, μια διάφορα είδη εγκεφαλοπάθειας, έμφραγμα, κατατονία και ένα σύνδρομο που λέγεται CAPGRASS. Αυτή μάλιστα η ψευδέστηση κοτάφαινε να εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα που πιστεύουν ότι τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, παρά το περιβάλλον τους, διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους. Οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν ότι το περιβάλλον τους προκαλεί τη συμπεριφορά τους, είναι πολύ πιθανό να έχουν μια σχετική κατάσταση που ονομάζεται το σύνδρομο CAPGRASS. Κάνει τους ανθρώπους αυτό το τελευταίο σύνδρομο να πιστεύουν ότι η οικογένεια και οι φίλοι έχουν αντικατασταθεί από απατεώνες και αυτοί που είναι γύρω τους δεν είναι πραγματικά συγγενείς. Κάποιες περιπτώσεις, το σύνδρομο Κοτάρ και το σύνδρομο CAPGRASS εμφανίζονται ταυτόχρονα. Είναι τελικά το σύνδρομο Κοτάρ μια ανιαίτη ασθένεια? Αν και τα συμπτώματα είναι ακραία, οι περισσότεροι άνθρωποι βελτιώνονται με θεραπεία. Η γενική προσέγγιση περιλαμβάνει τη θεραπεία της υποκείμενης ιατρικής ή ψυχιατρικής ασθένειας σε όλες τις περιπτώσεις. Επισημαίνεται το πιθανό όφελο της συμπεριφοράς, όπως λένε οι επιστήμονες, και της ψυχοθεραπείας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βέβαια σε συνδυασμό με φαρμακοθεραπεία. Υπάρχουν γενικώς στην ψυχιατρική πολυάριθμες μέθοδοι θεραπείας. Αποτύχθηκαν τελικά αποτελεσματικές κάποιες από αυτές στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, όχι βέβαια στη θεραπεία. Ποια είναι τα αίτια την πλήρη θεραπεία? Δυστυχώς δεν είναι αυτά ακόμα γνωστά. Προηγούμενη έρευνα είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ίσως οφείλεται στα νευρονικά κυκλώματα της μετοπιαίας και βραγματικής χρονικής περιοχής. Ταυτόχρονα υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν ανομαλίες. Ας δούμε τώρα ποια είναι τα αίτια, τα οποία δυστυχώς δεν είναι ακόμα σε γενικές γραμμές γνωστά. Προηγούμενη έρευνα πίστεψε ότι σημαντικό ρόλο παίζει το νευρονικό κύκλωμα στη μετοπιαία βραγματική χώρα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ανομαλίες, καμία θα λέγαμε, στη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου, και όμως εμφανίζουν αυτό το σύνδρομο. Είναι βέβαια πιο συνηθισμένο στην περίπτωση των συναισθηματικών διαταραχών. Ποιες? Δύο: κατάθλιψη και διπολική διαταραχή. Συχνά αίτια άλλα που μπορεί να υπάρχουν είναι η άνοια, η επιληψία, κάποιοι όγκοι στον εγκέφαλο, οι μικρανίες, η πολλαπλή σκλήρυνση ή τραυματικές βλάβες στον εγκέφαλο. Αυτό συμβαίνει σε μεσήλικες και ηλικιωμένους. Αλλά τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν και σε μερικά άτομα κάτω των 25 ετών, κυρίως που είπαμε με διπολικές διαταραχές. Η διαταραχή επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες. Γιατί συμβαίνει αυτό, η επιστήμη δεν έχει βρει καμιά εξήγηση. Πώς εμφανίζεται όμως αυτή? Μετά από κάποιο έντονο στρες, όπως για παράδειγμα απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, μπορεί να υπάρξει μια σοβαρή κατάθλιψη, στην οποία υπάρχει πλήρης απάθεια στα πάντα γύρω μας. Ένα πρόσωπο τότε χάνει την ταυτοποίησή του, αρνεί τη δική του ύπαρξη. Επιπλέον ο ασθενής αρχίζει να μην αντιλαμβάνεται το δικό του σώμα. Ισχυρίζει ότι το σώμα του είναι σάπιο, δεν μπορεί να αντιληφθεί ήχους, μυρωδιές. Παρά το γεγονό ότι δεν μπορεί να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να μιλάει και να μετακινείται χωρίς τον εγκέφαλο, την καρδιά ή άλλα όργανα, παρόλα αυτά είναι πεπισμένος ότι δεν τα έχει. Ο περίπατος, ο βηματισμός τέτοιων ασθενών είναι πολύ συγκεκριμένος. Μπορεί να μοιάζει με κινήσεις ζωντανών νεκρών, αργόσεντες, πώς βλέπουμε σε ταινίες τρόμου. Συχνά μπορεί να αισθανθεί ένα είδος σύνδεση με τους νεκρούς. Γι' αυτό είπαμε και του αρέσει να πηγαίνει και σε νεκροταφεία. Του φαίνεται το κατάλληλο μέρος γι' αυτό. Έχει χαμηλό όριο πόνου και έχει κίνδυνο συχνά τις λεγόμενες αυτοεπιθετικές συμπεριφοράς. Η αυτοκτονία επίσης είναι ένας τρόπος για να απαλλαγεί αυτό το νεκρό σώμα που πιστεύει ότι έχει, γιατί θεωρεί ότι είναι καταδικασμένος. Δεν έχει καμιά υγιεινή στη ζωή του. Δεν θέλει να τρώει ούτε να πίνει. Τα τρόφιμα, λέει, και τα ποτά δεν έχουν νόημα, γιατί αν οι ίδιοι είναι νεκροί. Η πείνα και η εξάντληση μετά από απόπειρα αυτοκτονίας, μετά την απόπειρα αυτοκτονίας, είναι η δεύτερη αιτία θανάτου του ασθενούς. Αυτά τα συμπτώματα συνοδεύονται συχνά από ακραίο βαθμό ανησυχίας και ενοχής. Ο άρρωστος προσπαθεί να εξηγήσει ότι δεν πρέπει να ζήσει περισσότερο στη γη, εφόσον ήδη είναι νεκρός. Τελικά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος είναι τιμωρία για τις αμαρτίες του ή την ανυπακοή του. Επισκέπτονται φανταστικά, νιώθει ότι βγαίνει από το σώμα του, που το νιώθει ότι μπορεί να είναι τεράστιο, μπορεί να φτάσει στις διαστάσεις του ουρανού και ολόκληρου του σύμπαντος. Μπορούν να φανταστούν και τους εαυτούς τους αθανάτους. Γι' αυτό και δοκιμάζουν ίσως μια αυτοκτονία.
γιατί πιστεύουν ολόψυχα ότι είναι νεκροί και επιμένουν να καταστραφούν. Συχνά ακούνε και φωνές, πράγμα που θυμίζει τη σχιζοφρένεια, που καθοδηγεί τις ενέργειές τους. Πρώτο σημάδι, πρώτο χαρακτηριστικό που μπορεί να οδηγήσει σε αυτό είναι η εμφάνιση μιας αίσθησης άγχους. Τότε το άτομο αρχίζει να σκέφτεται ότι έχει ήδη πεθάνει και ότι δεν είναι ζωντανό. Μπορεί να πιστέψει ότι δεν υπάρχει τίποτα, ούτε ο κόσμος, ούτε οι άνθρωποι γύρω τους. Συνοδεύεται, είπαμε, με μια αίσθηση συχνά αθανασίας ή γελία λάθη σχετικά με το μέγεθος του σώματός του. Λόγω της μείωσης του πόνου και της καταδίκης σε ανυπαρξία, όπως νιώθουν οι ασθενείς που πάσχουν τη διαταραχή αυτή, συχνά τραυματίζονται με αιχμηρά αντικείμενα με οτιδήποτε άλλο. Βράττουν σκόπιμα τον οργανισμό τους και θέλουν να αποδείξουν ότι το σώμα τους δεν υπάρχει πραγματικά και ότι δεν θα αιμορραγήσει τελικά σε τελική γραμμή. Ακόμα μηδενιστικά παραλυρήματα μπορούν να εκδηλωθούν σαν ένα αίσθημα σώματος μη πραγματικότητας. Να έχει παραλυρηματικές ιδέες. Παραδείγματος χάρη, νιώθει την αίσθηση ροής του ηλεκτρικού ρεύματος διαμέσου του σώματός του. Τα τελευταία χρόνια, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, υπάρχουν τρεις τύποι συνδρόμου του κοτάρου. Ο πρώτος είναι η λεγόμενη κατάθλιψη ψυχοσική, στην οποία κυριαρχούν τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης, συναισθήματα ενοχής, ιδέες παραλυρηματικές και ακουστικές ψευδαισθήσεις. Η δεύτερη σχετίζεται με τη μανία του λεγόμενου μηδενιστικού παραλυρήματος, αλλά χωρίς να έχει συμπτώματα κατάθλιψης. Και η τρίτη είναι το άγχος, η κατάθλιψη, η ψευδαισθήση, το παραλύρημα, η μανία αθανασίας και οι αυτοκτονικές τάσεις. Θεραπεία. Τα πιο κοινά φάρμακα στη θεραπεία του συνδρόμου Κοτάρ είναι τα αντικαταθλιπτικά και τα αντιψυχωσικά. Οποιοδήποτε φάρμακο πρέπει να χρησιμοποιείται μετά από τη συνταγογράφηση ενός γιατρού, βεβαίως. Μόνο ο γιατρός είναι θέση να αξιολογήσει ο ψυχίατρος τη σοβαρότητα της κατάστασης και να συνταγογραφήσει την κατάλληλη θεραπεία. Συχνά χρησιμοποιούνται οι ουσίες αμιτριπτυλίνη και μελιπραμίνη. Συχνά γίνονται με ενδοφλέβειες ενέσεις στην αρχή και αργότερα με μορφή χαπιών. Για να μειωθεί το άγχος χρησιμοποιείται μια άλλη ουσία που λέει την τζιτζερίνη και εκτός από τα παραπάνω αποτελεσματική και η χρήση των ηλεκτροσόκ που σε άλλες περιπτώσεις έχουν καταργηθεί. Συχνά οι προβλέψεις για ασθενείς με σύνδρομο Κοτάρ δεν είναι παρήγορες. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις ξαφνικής και αυθόρμητης ύφεσης. Δεν υπάρχουν ειδικά προληπτικά μέτρα για αυτή τη διαταραχή. Κύριος ρόλος είναι η έγκαιρη διάγνωση και έναρξη θεραπείας στην αρχή, τότε που εμφανίζεται το πρόβλημα. Παρά την άρνηση των ασθενών λογικών επιχειρημάτων μας, είναι σημαντικό να τους πείσουμε ότι παρά την ανοησία που δείχνουν αυτά που λένε, είναι ζωντανή. Ακόμα και αν μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει να το υπενθυμίζουμε συχνά. Είναι απαραίτητο οι άνθρωποι που έχουν δίπλα τους έναν τέτοιο ασθενή να παρέχουν ιατρική παρήθαλψη, ψυχιατρική και ψυχοθεραπευτική. Δυστυχώς λοιπόν, όπως είπαμε, η θεραπεία είναι δύσκολη και δεν υπάρχει εγγύηση για ανάκαμψη. Σε αυτό το σύνδρομο που αναφερθήκαμε, έτσι, επιτροχάδιν, είναι στα λεγόμενα περίεργα σύνδρομα, υπάρχει το σύνδρομο Capgras που αναφέραμε και αυτό, το Φρεγκόλι, ένα άλλο σύνδρομο που λέγεται αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, το σύνδρομο του ξένου χεριού. Οι άνθρωποι που το βιώνουν πιστεύουν ότι έχει βάλει ένα πνεύμα μέσα του, ας πούμε, και του ελέγχει, κινείσαι από το ένα χέρι. Το σύνδρομο ξένης προφοράς, το σύνδρομο Λίμα, όπως είναι στη αντίθεση με το λεγόμενο σύνδρομο της Στοκχόλμης, το σύνδρομο Οθέλος, που πιστεύει ότι ο άνθρωπος, ο σύντροφός του, τον απιστεί συνεχώς, το σύνδρομο Έγκμπομ, η κλινική λικανθρωπία, δηλαδή είναι κάποιες μορφές ψυχιατρικής ασθένειας που πραγματικά είναι ανατριχιαστικές. Απλά κάναμε σήμερα μια αναφορά σε αυτή, το σύνδρομο Κοτάρ, που είναι ουσιαστικά το σύνδρομο του ζωντανού νεκρού. Αυτά.